βάλουμε πρώτα τις ψήφους του Αντώνη, για να τους βγάλουμε από πάνω μας, έτσι να μπορούμε να είμαστε πιο ανεξάρτητοι. Η μία είναι η Ειρήνη, η Ασιαλέμ, από τον Αντώνη. Ο δεύτερος είναι ο Σταύρος, ο Γιάννου. Και ο τρίτος είναι ο Ηρόδοτος, ο Αχιλλέος, από τον Αντώνη Βοεράκο. Και πάω στον πυλώνα της σχολής, τον πυλώνα σταθερότητας. Σε σένα απευθύνομαι, δεν αχή. Μπορείς να προχωρήσεις. Καλά, λοιπόν. Αυτά. Λοιπόν, εδώ είναι μια ψήφος που σε εισαγωγικά έπρεπε να έχει δοθεί την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά κέρδισε μια ιδιότυπη ασυλία από την Επιτροπή. Οπότε και εμείς έπρεπε να κινηθούμε στην αντίστοιχη κατεύθυνση και φερθήκαμε ανάλογα. Αλλά αυτή τη βδομάδα όμως το σωστό πρέπει να φανεί και πρέπει να πριτανεύσει. Δεύτερη ψήφος για αυτή την εβδομάδα δεν μπορώ παρά μόνο να ψηφίσω ανθρώπους οι οποίοι εκπίπτουν από το σύνολο. Και ο Σταύρος δυστυχώς συνεχίζει να εκπίπτει και πολύ. Περιμένω πολύ περισσότερα πράγματα, αλλά ακόμα δεν τα βλέπω. Δεν είμαι ικανοποιημένος μουσικά και σε επίπεδο γενικότερης κατάστασης. Θεωρώ δηλαδή ότι αντιμετωπίζεται από μία έτσι ελαφρότητα των πραγμάτων. Παρότι ότι υπάρχει προσπάθεια, είμαι μεταξύ δύο και το ένστικτό μου λέει ότι πρέπει να διαλέξω τη φωνή που με εντυπωσιάζει πιο πολύ και συνδυάζει τη μουσικότητα. Όχι, πρέπει να πάει στην Δαλιδά. Μάλιστα. Ωραία, πάμε στην Πολίνα. Ναι. Λοιπόν, θα ψηφίσω την Ειρήνη, διότι δεν ήταν καλή για άλλη μια φορά. Θα ψηφίσω το Γιάννη το Μιχελή, διότι δεν μου άρεσε στο live. Δεν θεωρώ ότι η προσπάθειά του ήταν καλή. Δεν έκανε πράγματα τα οποία περιμέναμε. Τα ντουέτα γι' αυτό υπάρχουν, για να συμπληρώνει ο ένας τον άλλο, να υπάρχουν δεύτερες. Και θεωρώ ότι αυτή την εβδομάδα δεν ήταν τόσο καλός. Και την τρίτη μου ψήφο θα την πάρει ο Δημήτρης ο Ντέντε, για τον ίδιο ακριβώς λόγο που ψήφισα και το Γιάννη το Μιχελή. Μάλιστα. Αυτά. Η πρώτη μου ψήφος θα πάει στην Ειρήνη. Γιατί συμφωνώ και εγώ με όσα είπαν οι προηγούμενοι δάσκαλοι. Mm-hmm. Η δεύτερη θα πάει στον Σταύρο. Γιατί μου δίνει την αίσθηση συνεχώς ότι δεν έχει αυτή την αυτογνωσία. Δηλαδή άλλο πράγμα του λένε, άλλο κάνει. Πιστεύει ότι κάνει αυτό που του λένε, αλλά δεν το κάνει. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να αποκτήσει λίγο και αυτός αίσθηση του εαυτού του, που βρίσκεται, τι κάνει. Αν αυτό που διδάσκεται μπορεί να το αποδώσει. Mm-hmm. Και η τρίτη ψήφος με προβληματίζει, δεν μπορώ να το κρύψω, γιατί έχω δει εξέλιξη σε γενικές γραμμές από όλα τα παιδιά. Θα τη δώσω όμως στο Στυλιανό, γιατί είχαμε και μία συζήτηση μέσα στην εβδομάδα μετά το μάθημα, ότι δεν έχει την ικανότητα του να ακούει. Δηλαδή πάντα του λέω κάτι και πρέπει να απαντήσει. Πρέπει κάποιες φορές να μάθει να ακούει ο Στυλιανός. Ψηφίζω το Σταύρο. Γιατί αυτό που είδα σίγουρα δεν μου άρεσε. Την Ειρήνη, γιατί δεν μου άρεσε. Mm-hmm. Την Κατερίνα, για το μοναδικό λόγο, ίσως η ψήφος αυτή είναι η αφορμή στο να προσπαθήσει να βγάλει αυτό που έχει, που το ταλέντο της και όλο αυτό που θέλουμε να δούμε. Νομίζω ότι έχω καταλήξει λίγο με σπρόξιμο για τον τρίτο, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, γιατί θεωρώ ότι έχει πολλά σημεία που πλησιάζουν. Αλλά δύο είναι πολύ ξεκάθαρα για μένα. Το ένα είναι ο Σταύρος. Μην επαναλαμβανόμαστε για όλους τους λόγους που προακουστήκανε. Είναι η Ειρήνη. Και είναι και ο Γιάννης, γιατί μου είναι ίσως ο πιο συμπαθής μέσα στο σπίτι και ο πιο γλυκός και το πιο έτσι προσινής. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορώ να δω το μέλλον σε κάτι το ιδιαίτερο. Αλλά αυτή τη στιγμή, οι τρεις προτινόμενοι είναι ξεκάθαρα, χωρίς καμία αμφιβολία και ερωτηματικό, η Ειρήνη Ασιαλέμ και ο Σταύρος ο Γιάννου. Και
ακολουθεί με πολύ μεγάλη διαφορά ο Γιάννης ο Μιχελής.